Τώρα θα πάμε Σαντορίνη. Προσέξτε, ο λόγος είναι ξεχωριστός, καθώς το έχουμε πει πολλές φορές, όταν υπάρχει θέληση από τη μία και πρωτοτυπία από την άλλη, το μόνο σίγουρο ότι κάποια στιγμή θα ξεχωρίσεις. Είναι καλό να παίρνουμε παραδείγματα από ξεχωριστές δράσεις και εμπνεύσεις από άλλους τόπους που έχουν να κάνουν και με την προώθηση του τουρισμού. Τι έκαναν εκεί Σαντορίνη? Συμπεριέλαβαν κατά κάποιο τρόπο όλες τις ομορφιές, βλέπουμε και το βίντεο, όλες τις ομορφιές του νησιού μέσα από χαρακτηριστικά πλάνα, με μια συγκεκριμένη επιλογή λέξεων, λέξεις οι οποίες έχουν ρίζα ελληνική. Ρίζα ελληνική. Βλέπουμε εδώ πέρα να ιστορία, μαγεία, ακριβώς. Θέμα, ερωτισμός από τη βλέπω. Και σύμφωνα με τα όσα έχουν δηλώσει και οι άνθρωποι οι οποίοι εργάζονται στο Δήμο Θήρας, ναι, αυτό που θέλουν για τους επισκέπτες είναι μέσα από αυτές τις λέξεις να μπορέσουν να γνωρίσουν τη Σαντορίνη. Μιλάμε για την ατμόσφαιρα, το άρωμα, τον ενθουσιασμό, ναι, τη φαντασία, το κλίμα, τον αέρα. Και πού πάμε, πού θα πάμε, ποιον θα συναντήσουμε? Λοιπόν, θα συναντήσουμε τον κύριο Νίκο Μπάρδη, είναι επιστημονικός σύμβουλος του Δημάρχου Σαντορίνης. Ναι. Για να μας πει περισσότερα για αυτό το πολύ ωραίο εγχείρημα. Κύριε Μπάρδη, τι κάνετε? Την καλησπέρα μας από Κρήτη. Καλησπέρα σας, πολύ καλά εσείς. Πρέπει να σας μιμηθούμε. Ξέρετε, οι ομορφιές και η Κρήτη, ξεχωριστές πρωτοβουλίες των Δήμων και εδώ στην Κρήτη, αλλά αυτό που κάνατε γενικά μας προκάλεσε έτσι μια όμορφη εντύπωση. Ακριβώς. Ήταν μια έξυπνη ιδέα του Δήμου Θήρας για να προβάλλει όχι μόνο τη Σαντορίνη και τον πολιτισμό της, αλλά προβάλλει επίσης και την ελληνική γλώσσα και το πλούτο της ελληνικής γλώσσας, η οποία έχει απήγηση σε όλο το λεκτικό σύστημα παγκοσμίως. Πολλές γλώσσες, όπως ξέρετε, έχουν υιοθετήσει δικές μας λέξεις. Στα αγγλικά υπάρχουν πάνω από 76.000 λέξεις, οι οποίες είναι ελληνικές, και πολύ περισσότερα στα γαλλικά και στα ιταλικά, διότι είναι λατινογενείς γλώσσες. Οπότε μια καλή ευκαιρία για τους ξένους, οι οποίοι θαυμάζουν και βλέπουν και παρακολουθούν αυτό το βίντεο, ή να θυμηθούν, είτε να μάθουν ότι εκατοντάδες λέξεις, για να μην πω χιλιάδες, έχουν ρίζα ελληνική. Χιλιάδες. Έτσι δεν είναι? Χιλιάδες. Χιλιάδες λέξεις. Προφανώς, χιλιάδες λέξεις. Και να μην πάμε τώρα γιατί αυτές οι λέξεις που χρησιμοποιήθηκαν σε αυτό το μικρό σποτάκι, το οποίο είναι πάρα πολύ έξυπνο, λιτό, περιεκτικό και to the point. Αυτό λοιπόν το σποτάκι έχει λέξη της καθομιλούμενης γλώσσας. Μην πάμε τώρα σε λέξεις επιστημονικές, στην ιατρική παραπάνω, γυναικολογία κτλ. Έτσι, εκεί πέρα υπάρχουν σχεδόν όλες οι λέξεις είναι ελληνικής καταγωγής. Είναι ένα πολύ έξυπνο εγχείρημα που έχει Τα σχόλια διθυραμβικά, καθώς από ό,τι έχω μάθει και διεθνείς ιστοτόποι έχουν προχωρήσει στην απαραγωγή του συγκεκριμένου βίντεο. Η Εύη το παρακολουθεί και με ενημέρωσε και το μεσημέρι. Εύη. Ακριβώς, και πολλοί είναι εκείνοι οι οποίοι θέλουν να βρεθούν στο νησί και να χρησιμοποιήσουν αυτές τις λέξεις για να δουν κατά πόσο έτσι θα έχει και ανταπόκριση το συγκεκριμένο βίντεο, αν μπορώντας δηλαδή με αυτές τις λέξεις να κινηθούν και να γνωρίσουν περισσότερο τη Σαντορίνη. Μάλιστα. Τελευταία ερώτηση. Πώς έχει ξεκινήσει ο τουρισμός εκεί στην περιοχή, καθώς εδώ η Ιωνία σε επίπεδο Κρήτης είναι θετική? Εδώ είναι πολυθετική. Θέλω να πω ότι η προσπάθεια και η προσοχή που έχει δείξει ο Δήμος Σαντορίνης τα δύο τελευταία χρόνια για την πανδημία, που έδωσε μεγάλη έμφαση στην υγειονομική ασφάλεια, έχει αποδώσει καρπούς, γιατί ο κόσμος δείχνει εμπιστοσύνη. Εδώ λοιπόν έχουμε ξεκινήσει πριν σχέση πάντα με τα νούμερα των αντίστοιχων μηνών του 2019, που ήταν η καλύτερη σεζόν. Έχουμε 43% περισσότερες αφήξεις, διεθνείς αφήξεις, τον Απρίλιο, 23% περισσότερο από το 15ήμερο του Μαΐου, και αναμένεται το ίδιο και μέχρι το τέλος Μαΐου. Έχει επεκταθεί σεζόν δε μέχρι τον αρχές Νοεμβρίου από την British Airways και την Air France κτλ. Πάμε καλά. Τέλεια. Λοιπόν, κύριε Μπάρδη, να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ, τους χαιρετισμούς μας. Να συνεχίσετε έτσι με τον ίδιο ζήλο να προσπαθείτε για το καλό του τόπου βέβαια, και με τον τουρισμό να πάνε όλα καλά. Την καλησπέρα μας.